Βρισκόμαστε ήδη στο τέλος της πρώτης εβδομάδας των χειμερινών εκπτώσεων και τα πρώτα μηνύματα ως προς την κίνηση στην αγορά, κάθε άλλο παρά ευχάριστα φαίνεται να είναι. Γεγονός που σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ναι, μεν οφείλεται στις οικονομικές δυσκέρειες των καταναλωτών, αλλά σίγουρα για τη μη αναμενόμενη ανταπόκρισή τους φταίει και το έντονο κρύο αυτών των ημερών. Ιδιαίτερη κίνηση δεν υπάρχει. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως σε δύο λόγους. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά των καταναλωτών όσον αφορά τη ρευστότητα. Το δεύτερο είναι, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό φταίει, ο καιρός δεν βοήθησε. Δηλαδή υπάρχει δρυμή ψύχος τις τρεις ημέρες τις προηγούμενες. Οπότε αυτό κράτησε τους καταναλωτές μέσα. Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά των εκπτώσεων, αυτά μάλλον είναι μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα, αφού αυτός είναι και ο μόνος τρόπος προσέλκυσης των καταναλωτών. Θέλω να πιστεύω ότι οι εκπτώσεις είναι μεγάλες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν γίνεται αλλιώς. Μιας και υπάρχει δυσπραγία, ο εμπορικός κόσμος ποντάρει σε αυτές τις ημέρες, ποντάρει σε αυτό το 40ήμερο και όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε έμπορος, προκειμένου να πάρει μεγάλο κομμάτι από το μερίδιο, θα κάνει πραγματικά μεγάλες εκπτώσεις. Και γι' αυτό και οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να βγουν στην αγορά και να βρουν πραγματικά καλές τιμές. Πάγιο αίτημα ωστόσο των επαγγελματιών εξακολουθεί να είναι η προτίμηση της τοπικής αγοράς από τους καταναλωτές, αφού έτσι τα χρήματα μένουν στο τόπο μας. Προτιμάμε την τοπική αγορά για πολλούς λόγους, γιατί τα χρήματα αυτά ανακυκλώνονται και επιστρέφουν πάλι σε εμάς. Επί της ουσίας, το να καταναλώνουμε από την τοπική αγορά, ρίχνουμε λάδι σε μια μεγαλύτερη μηχανή που λέγεται ελληνικό εμπόριο. Εάν χάσουμε αυτά τα λίγα χρήματα από την τοπική αγορά και τα διώξουμε κάπου αλλού, τότε η μηχανή πάβει να λειτουργεί. Πρόκειται πάνω σε μια περίοδο η οποία δυστυχώς αφήνει αδιάφορους αρκετούς συμπολίτες μας και κυρίως όσους είναι άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, αφού με άδειο πορτοφόλι δεν μπορεί κανείς να αγοράσει τίποτα, είτε αυτό πωλείται με έκπτωση είτε χωρίς.